Με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στο Μαρκομιχελάκιο των Αρχανών, ο Γιούχτας μπήκε με αποφασιστικότητα στην παιχνίδι απέναντι στον Άρη Πετρούπολης. Είχε την πρώτη αξιόλογη στιγμή στο 4 με τον Σουρνάκη και πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 6ο λεπτό. Ο Γαϊτανίδης ήταν εκείνος που ξεδίπλωσε την επίθεση των γηπεδούχων, με τον Χριστόπουλο με ξαφνικό σουτ να νικά τον Σικαλιά και να κάνει το 1-0. Ο Άρης Πετρούπολης προσπάθησε στην συνέχεια να βγάλει αντίδραση και είχε καλές στιγμές με τους Αρναρέλ και Κουφουδάκη για να ισοφαρίσει. Ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιούχτας απείλησε για δεύτερο γκολ με τον Σουρνάκη και τον Σικαλιά να σταματά τον κίνδυνο μπροστά από την εστία του. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, με τον Βλαχομήτρο να βρίσκεται σε θέση τέτα-τέτ, αλλά τον Μακατουνάκη να διαβάζει την φάση και να αποκρούει την μπάλα, κρατώντας το 0 στην εστία του. Με πολύ καλή διαχείριση του σκορ και σωστές αποφάσεις, ο Γιούχτας κράτησε το πολύτιμο σκορ στο τέλος, έχοντας μάλιστα εκείνος στα τελευταία λεπτά τις σημαντικές ευκαιρίες με τον Φουκαράκη για να βάλει δεύτερο γκολ. Ενώ στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε για τον Άρη Πετρούπολης με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Βλαχομήτρος. Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Σταυρουλάκη από το Ρέθυμνο βρήκε τους πράσινους να πανηγυρίζουν την πέμπτη φετινή τους νίκη και τρίτη συνεχόμενη, κρατώντας παράλληλα το απόλυτο στους Αρχάνες σε 4 παιχνίδια. Δεν έχω παρά να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μου. Έχω πει ότι μέσα εδώ θα είμαστε η ομάδα που δεν θέλουμε να περάσει κανένας αντίπαλος. Μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει. Ελπίζω να γίνει και στη συνέχεια το ίδιο. Κάθε Κυριακή και σε κάθε μάτς θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε και καλύτεροι. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι πλέον έχουμε παίχτες οι οποίοι έχουν την ποιότητα, έχουν την εμπειρία να διαχειρίζονται τέτοια μάτς και νομίζω ότι κάθε Κυριακή θα γινόμαστε και καλύτεροι. Για μας το παιχνίδι χάθηκε στο πρώτο ημίχρονο που δεν είχαμε καλή παρουσία, εν αντιθέσει με τον Γιούχτα που ήταν καλύτερος. Νομίζω όμως ότι με βάση την εικόνα του δευτέρου ημίχρονου, τουλάχιστον ένα γκολ θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει.